Παγωμένη η ατμόσφαιρα από το κρύο, παγωμένη και η λαϊκή αγορά της Καβάλας, καθώς όλο και λιγότεροι είναι αυτοί που θα βγουν στο κρύο μη έχοντας χρήματα, ενώ όσοι επισκέπτονται ακόμη τη λαϊκή αγορά κοιτάζουν τα προϊόντα αλλά αρκούνται στα απολύτως απαραίτητα. Η ρευστότητα είναι χαμηλή και η απογοήτευση έχει επικρατήσει σε αγορά και καταναλωτές. Η δουλειά κάλια. Λόγω κρίσης τίποτα δεν κινείται, τα έχουμε βάλει φτηνά, τα σκοτώνουμε τα προϊόντα μας. Λόγω κρίσης. Κάνουμε τις καλύτερες τιμές που μπορούμε να κάνουμε. Βλέπετε εδώ πέρα μπουφάν μπλούζες με 3 ευρώ. Ο κόσμος δεν έχει χρήματα. Θέλει να αγοράσει, δεν έχει χρήματα. Ο κόσμος θέλει να κάνει αγορές, αλλά χρήματα δεν υπάρχουν πλέον. Χρήματα δεν υπάρχουν. Τα χρήματα έχουν στρέψει. Ο κόσμος ζορίζεται πάρα πολύ, φίλε. Τι δεν βγαίνει, φίλε. Τίποτα δεν βγαίνει. Ζορίζονται και οι αγορές έχουν πέσει πάρα πολύ. Ο κόσμος τρώει μεγάλο ζόρι. Πάνω ο κόσμος έτσι και εμείς. Καταλαβαίνεις, δεν είναι ανάγκη. Ψωνίζουν αλλά πολύ λίγο στα κόσμος, είναι πολύ σημαντικός ο κόσμος. Έτσι όπως μας κάνανε, τι να ψωνίζουν. Τι να ψωνίζουν, να έμειναν λεφτά για να ψωνίζουν. Αυτοί εδώ πέρα τόσα χρόνια που μας διηγούν. Ποιος να φταίει αυτό. Από 4-5! Εγώ καφέ σου. Είναι γλυκά, είναι ζουμερά, είναι το φρέσκα. Από 4-5, κιλά 5 ευρώ. Πράγματα λίγα. Γιατί? Η φτήνια τρώει το παράλληλο. Γιατί δεν υπάρχουν. Τουλάχιστον είναι φτηνά εδώ. Εδώ ένα ευρώ ό,τι πάρεις. Και ψάχνουμε. Μισό ευρώ! Έτσι μας κάραν αγόρι μου. Με το σωρό θα ψωνίζουμε τώρα. Προσπαθούμε. Μπορούμε. Δεν μπορούμε, δυστυχώς. Γιατί δεν υπάρχει χρήμα. Για να ψωνίσουν πρέπει να έχει χρήμα, αρχηγέ. Και χρήμα δεν βλέπουμε να υπάρχει εδώ. Τα έχουν φάει. Ακόμη και στη λαϊκή δεν μπορούμε να ψωνίσουμε. Μαζί τα φάγαμε. Μόνοι μας τα πληρώνουμε. Κοίταξε να δεις, πάει όπως πάει όλη η αγορά. Εφόσον δεν υπάρχουν λεφτά, γιατί λεφτά υπάρχουν μόνο για κάποιους συγκεκριμένους, για μας δεν θα υπάρχει. Τζάμπα τρώμε το κρύο και τζάμπα το κρύο ταλαιπωριέται που κατεβαίνει να μας στηρίξει. Κάνει βόλτα, βλέπει, αλλά δεν αγοράζει. Προς το παρόν λέμε ότι δεν βγάζουμε, αλλά λέμε έτσι, γιατί οι υποχρεώσεις μας τρέχουν, δεν μπορούμε να τα απεξέλθουμε και λογικά θες ένα μήνα, σε ένα χρόνο, σε δύο χρόνια θα είμαστε για πίσω. Είμαστε σε πτώση και συνεχίζεται ακάθεκτη. Τι βγάζετε? Τι να βγάλουμε? Εμείς, όπως πάει όλος ο κόσμος, πάμε και εμείς. Κοιτάζουμε πού είναι το πιο φθηνό. Άμα βρούμε κάτι θα το πάρουμε. Γι' αυτό παίρνουμε τα φθηνά. Επειδή δεν έχουμε πολλά λεφτά, θα πάρουμε φθηνά.